Σκηνικό βίας, ένταση και έκτροπα που μετέτρεψαν τη Νέα Σμύρνη σε πεδίο μάχης. Κατέληξαν στο σοβαρό τραυματισμό 27χρονου αστυνομικού που νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ πυροδότησαν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Ο ληστηρός κατήφορος της έντασης πρέπει να τελειώσει εδώ. Λίγο μετά τις 7 το βράδυ της Τρίτης, δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής βίας που ήταν σε εξέλιξη γύρω από την πλατεία της Νέας Σμύρνης πήραν άλλη τροπή. Ομάδες κρανοφόρων και χούλιγκανς από οργανωμένους συνδέσμους που είχαν απευθύνει και εκείνη κάλεσμα κινήθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης με πέτρες, ξύλα και δεκάδες μολότοφ. Την ώρα της γενίκευσης των επεισοδίων σε όλους τους γυροδρόμους, η διέλευση κλιμακίου της δίκυκλης ομάδας δράση από την οδό Αγίας Ειρήνης κατέληξε σε παρολίγων φωνική ενέδρα. Νεαρός άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του όρμησε μέσα από το πλήθος και έριξε στο έδαφος έναν από τους συνοδούς αστυνομικούς. Ξεκίνησε την ανηλαιή επίθεση στον 27χρονο, η οποία κατέληξε σε λιντσάρισμα από δεκάδες άτομα. Ακολούθησαν δραματικές σκηνές και ένα θρίλερ που κράτησε πάνω από μισή ώρα μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο. Αν ήταν ακόμα 50 δευτερόλεπτα κάτω και τον κλωτσούσαν 60 άτομα που συνοστίζονταν, έκανε ο ένας πέρα τον άλλον για να προλάβει να κλωτσίσει κι αυτός, θα είχε πεθάνει. Είναι δεδομένο ότι θα είχε πεθάνει. Για τα εκτεταμένα επεισόδια έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Για την επίθεση σε βάρος του αστυνομικού που χαρακτηρίζεται ως φωνική στα χέρια της Ελλάς, βρίσκεται ένα άτομο το οποίο οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αργά το απόγευμα στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 30χρονος Ελληνοϊρακινός εσημασμένος για ναρκωτικά που φέρεται να είναι ο κουκουλοφόρος, ο οποίος γκρέμισε τον ειδικό φρουρό από τη μοτοσυκλέτα για να δώσει στη συνέχεια το σύνθημα για το λιντσάρισμά του. Φέρεται να είναι γνωστός χούλιγκαν και συνελήφθη στη Μαγούλα Αττικής μετά από επιχείρηση της αστυνομίας. Όπως έγινε στο μεταξύ γνωστό και ενώ η ΕΔΕ για το αρχικό επεισόδιο που προηγήθηκε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης με αστυνομικό να συμπεριφέρεται βάναυσα σε πολίτη, τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα, ενώ το ίδιο εξετάζεται και για άλλους αστυνομικούς που ήταν στο σημείο. Η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν δεδομένη υπό αυτές τις συνθήκες, με ενδεικτικό το γεγονός ότι λίγη ώρα μετά τα έκτροπα στη Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός με διαγγελμά του άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκανα και στο παρελθόν, τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δυστυχώς όμως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποτύχει στην αποστολή του. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα, φορώντας μάλιστα το εθνόσημο, να χτυπάει ανελέητα και να απειλεί ζωές συμπολιτών του με την ανοχή της κυβέρνησης. Όπως και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χτυπά αστυνομικούς με τρόπο φρικτό και απάνθρωπο. Στελέχη της κυβέρνησης κατηγόρησαν και σήμερα ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ ότι υποδαβλίζει με τη στάση του το κλίμα έντασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας υποδαβλίζει κοινωνική ένταση αυτή τη στιγμή, πατώντας δυστυχώς, πατώντας με μέγιστη ανευθυνότητα πάνω στην ψυχολογική κόπωση. Εξαιρετικά καυστικές είναι οι αντιδράσεις από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας, στείνοντας ένα σκηνικό σύγκρουσης, πόλωσης και διχασμού με θύματα τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την κοινωνία και τελικά και τη δημοκρατική ομαλότητα. Το δικό της αφήγημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά ήταν οργανωμένα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα.